ήδη αυτή την περίοδο από τα μέσα του Ιουλίου και πέρα άρχισαν τα στρατοδικεία το ένα μετά το άλλο να καταδικάζουν αγωνιστές όσους πιάνανε, ήταν η απόφαση άμεσα εκτελεστέα του στρατοδικείου. Εδώ λοιπόν πραγματοποιήθηκε η πρώτη εκτέλεση και όλες οι υπόλοιπες εκτελέσεις οι οποίες ήταν αποφάσεις στρατοδικείου εκείνης της εποχής. Από εδώ με τα καμιόνια τους μεταφέραν τους ανθρώπους προς τα αβήτα νεκροταφεία που θα κατευθυνθούμε αμέσως μετά. Η γειτονιά εδώ γενικότερα στην Καμενίκια υπήρχε πάρα πολύ έντονο το κλίμα βοήθειας προς το Δημοκρατικό Στρατό. Είναι μια γειτονιά με παράδοση σε αυτό. Πολλοί λέγανε μάλιστα ότι η γειτονιά πίσω μας ήταν τέτοιο άνδρο που όποιος έμπαινε για να κρυφτεί δεν υπήρχε περίπτωση κανένας να τον βρει. Και αυτό γιατί? Γιατί βοηθούσαν όλα τα σπίτια από τα υπόγεια, από διαδρόμους. Ξέρετε τότε οι γειτονιές και τα παλιά σπίτια ήταν το ένα πάνω στο άλλο. Όποιος έμπαινε μέσα δεν μπορούσε κανείς να τον βρει. Η γειτονιά ήταν μάρτυρες. Ακούγανε καθημερινά πυροβολισμούς από αυτόν τον χώρο που βρισκόμαστε. Η γειτονιά έχει ακόμα μάρτυρες που μας μαρτύρησαν ότι πραγματικά είναι εδώ ο τόπος εκτελέσεων και πρέπει κάτι να κάνουμε για να αναδειχθεί αυτή η ιστορία. Ο κόσμος της Καμενίκιας ήταν επίσης αυτό από τις μάρτυρες όταν φεύγαν τα καμιόνια από εδώ, εκεί ακριβώς στο στρατόπεδο, στο φανάρι που στρίβει για να κατεβεί στην κάτω Καμενίκια, σταματούσαν τον κόσμο που πήγαινε στα χωράφια και έβλεπαν μπροστά τους ζωντανά τα καμιόνια να στάζουν αίμα που τους πηγαίνανε στα β' νεκροταφεία για να τους στάψουν σε ομαδικούς τάφους.